παίζαμε εκεί, παίζαμε πιο δυνατά, μας αρέσαν τα πιο σκληρά ακούσματα. Βαράγαμε λίγα λόγια, ας πούμε. Τις τελικάδες σχέδες, έτσι. Και μετά ξεκινήσαμε, πήγαν για να βασίστε και ξεκινήσαμε, ας πούμε, το μύθο Σελεφάης, το δικό μας μύθο. Ξεκινήσαμε τη μουσική γενικώς το 13-14. Τι είχες πάθει, τι σου είχε συμβεί, ρε παιδάκι μου? Πες λεπτομέρειες. Εγώ είχα αφορμή κάτι δίσκους στους αδερφείς μου. Και κάτι Scorpions. Ήταν το πρώτο σκληρό που αγάπησα, οι Scorpions. Με Scorpions σε γίνησε. Βέβαια, σε έρευνε. Εγώ με Elvis Presley. Ο οποίος έπαιζε κιθάρα και αποφάσισα να μάθω κιθάρα αμέσως στο Elvis Presley. Και πού σε, το νιάσα. Απλό. Δηλαδή ξεκινήσαμε βασικά με το προηγούμενο drummer και παίζαμε σε ένα στουντιάκι που είχα εγώ, κάτω στο σπίτι μου από κάτω, ας πούμε. Το είχα ένα στουντιάκι, ένα υπόγειο. Και μετά παίζαμε εκεί, παίζαμε πιο δυνατά, μας αρέσαν τα πιο σκληρά ακούσματα. Βαράγαμε λίγα λόγια, ας πούμε, είχαμε μάθει για την μπανάκια. Μετά ήρθε ο Πέτρος, που έπαιζε σε ένα άλλο συγκρότημα τότε. Προσπάθησε τις τελικάδες και έτσι. Και μετά ξεκινήσαμε, πήγαν για να βασίσουν και ξεκινήσαμε, ας πούμε, το μύθο Σελεφάης, το δικό μας μύθο. Εγώ, ας πούμε, άκουγα τραπητσίο πιτσιρικάς παραδοσιακό μέτελ. Τα κλασικά, Maiden, Sabbath, Priest. Όπως σου είπα και πριν, το πρώτο μου αγαπημένο group ήταν το Scorpion, ήταν Scorpions. Τα παλιά μου στο Σέβεντης, με τον Νούλη Ρόφ και τα λοιπά, αυτά ήταν. Και εγώ ακούσα το Scorpions. Το πρώτο συγκρότημα που αγάπησα. Ακόμα δηλαδή. Και τώρα, μα, και εγώ τα αγαπάω πολύ αυτά ακόμα. Αργότερα, ξέρεις, καλά, ένα γκρουπ που ήταν κομβικό και στον Νίκο το Σελεφάης, που εγώ λάτρεψα μέχρι αηδίας, ήταν η Κάτλιμος. Ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Επάντα σόκο τώρα, σε πετώ. Κοίταξε, ό,τι σου λέω, επειδή σου για μένα, γιατί ακούγαμε τέτοια πράγματα. Εγώ όταν ο ένας με ένα δίσκο, εσύ πάλι αυτό να ακούσουμε, ξέρω εγώ. Αυτό που λέμε, δηλαδή. Creator. Creator. Και Κάσατο. Κάσατο. Γιατί ήταν, νομίζαμε ότι είναι δύο διαφορετικά συγκροτήματα, τελικά είναι το ίδιο. Μετάλλικα φυσικά, Metallica πάρα πέρας. Πολύ. Τα πρώτα, λέει, τα 4-5 πρώτα. Μέχρι και το Black Album, λατρεμένα όλα. Σε κούλτουρα, τα κλασικά της εποχής, λέει. Ανακαλύψαμε τις Paradise Lost κάποια στιγμή. Μας λέγανε κάποιοι ότι μοιάζαμε λίγο με Paradise Lost, είχαμε παρόμοιο, εγώ δεν είχαμε ακούσει μέχρι τότε. Αυτά είναι και μετά τους άκουσα. Και είχαμε αυτό που λέγαμε τότε και μας κοιτάζαν σαν ούφο όταν το λέγαμε, ότι ακούμε Pink Floyd. Άμα έλεγε σε ένα μεταλλάκι τη εποχή ότι ακούς Pink Floyd, σε κοίταζε σαν εξωγήινο. Και όταν λέγαμε ότι είχαμε επιρροές από Pink Floyd, επίσης μας κοιτάζαν σαν εξωγήινους. Αργότερα βγήκε μια ολόκληρη γενιά συγκροτημάτων που έλεγε ότι είχε επιρροές από τους Pink Floyd. Εντελώς πρωτόγωνα ήταν. Δεν υπήρχε καν σκηνή στην πραγματικότητα. Υπήρχαν κάποια συγκροτήματα, προσπάθησαν να την παλέψουν. Δεν υπήρχαν χώροι για live. Γεννούσαν τα συγκροτήματα τα ίδια χώρους για live, ας πούμε, κάτι τσότο σινεμά, κάτι τέτοια. Υπήρχε το αν, φυσικά, στην παλιά του μορφή. Γενικά ήταν μια κατάσταση, τα όργανα ήταν πανάκριβα, στούντιο δεν υπήρχαν. Φαντάζομαι ότι εμείς κάναμε πρόβες στο Εγάλαιο σε ένα στούντιο, το οποίο ήταν το μοναδικό σε όλα τα δυτικά προάστια, ας πούμε. Δεν υπήρχε άλλο τότε. Και... ήταν ωραία όμως, ωραία. Εντάξει, ωραία ήταν, ναι. Γιατί ήμασταν μικροί. Και περνούσαμε καλά. Δεν θυμάμαι, μας ερχόμαστε σε ροζοντικά ζωή της Αθηνάς, κάποιο Σάββατο.
Λέγαμε τι έγινε, τι έχει κάνει ο ένας, τι έχει κάνει ο άλλος. Δεν ήταν ωραία αυτά. Στο Rock City ήταν. Στο Rock City πράγμα πηγαίναμε εμείς. Στο Rock FM μαζευόμασταν στον Γεωργιόπουλο. Βέβαια. Άγγελος Γεωργόπουλος, I love you, Άγγελος. Έκανε εκπομπή ο Άγγελος και ήταν απ' έξω 100 άτομα στο στούντιο. Και την είχε πλάκα γιατί λέει αέρα, αέρα, έλεγε αέρα, αέρα. Μόλις πάνε να μιλήσει, το βουλώναν και 100 που ήταν εκεί μέσα. Και μόλις έβαζε κομμάτι και δεν ήταν σκουντάνας πάλι, ας πούμε. Αυτά ήταν τα σημεία που μαζευόμασταν, ρε παιδί μου, δηλαδή έτσι ήταν τα πράγματα. Γιατί ούτε κινητά δεν υπήρχαν έτσι. Δηλαδή εκεί γινόταν ζυμώσεις. Στο Rock City, ας πούμε, κάθε Σάββατο στην Ακαδημία σε έκλεινε όλη η Ακαδημία. Μαζευόσασταν τα συγκροτήματα, φανς, φανζινάδες, διάφοροι ρε παιδί μου, περίεργοι ξέρω εγώ, την Άννα, ας πούμε, και εκεί γινόταν ζυμώσεις. Πότε θα παίξουμε live, τι θα γίνει με το ένα, τι θα βγάλετε εσείς τώρα. Κάπως έτσι γινόταν το πράγμα. Ήταν πολύ διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά. Και βγάλει το πρώτο σε τυπλές και υποδείχθηκε να βγάλει και εμάς. Αφού είχαμε γράψει το demo, εμείς είχαμε αφήσει, είχαμε κάνει κάποιο όνομα στην πιάτσα τότε εκεί πέρα. Παίζαμε όλους αυτούς φυσικά, μας ξέρανε. Είχαμε κάνει κάποιο όνομα και είχαμε πει τη στιγμή να γράψουμε εμείς ένα δίσκο. Είχε πει αυτός, να το βγάλω εγώ. Το είχαμε γράψει το Praxis, το δίσκο. Το οποίο ήταν το στούντιο που πηγαίνουν όλοι οι εμείς το λέγαμε το Morris Sound της Αθήνας. Όλοι εκεί πήγαινε Acid Death, Epidemic. Σε τυφλές, η Nightfall μετά. Και μετά τι έγινε, δεν μας το έβγαλε αυτός και πήγαμε και ρωτήσαμε. Ναι, μετά το είχαμε έτοιμο ένα χρόνο. Που γράφουμε. Και έτοιμο. Του το θυμόμουν. Το θυμόμουν εγώ. Πολύ κλάμα. Εξαφανίστηκε αυτός, δεν μας το έβγαλε ποτέ. Και βρέθηκε εκείνη την εποχή, ευτυχώς δηλαδή, βρέθηκε ο Όσμακ, γιατί μόνο δηλαδή, ο οποίος έβγαζε αβέρτα τότε. Εγώ του έρχονταν στα χέρια και το έβγαζα αυτός τότε. Και ευτυχώς που βρέθηκε αυτός τελικά. Ναι, είχα πάει εγώ θυμάμαι, είχε κάνει μια περίεργη συμφωνία με τον κύριο Όσμαρ. Πολύ ωραία. Με τι λέω τώρα. Ο οποίος έκοψε. Πώς έχει κόψει χίλια στην αρχή. Είχε κόψει χίλια, ας πούμε, 2000, δεν θυμάμαι πώς έχει κόψει. Και μετά εννοείται ότι όταν τελειώσουν αυτά. Τέλος πάντων, να το ξανασυζητήσουμε το πράγμα κτλ. Ξανά κόψε τα κόκκινα. Το θυμάσαι αυτό. Δεν θυμάμαι. Ναι, και κάπως πούλαγε κάπως, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι πολλά κομμάτια, όταν το σκεφτείς 1000-2000 κομμάτια, δεν είσαι εκείνη την εποχή. Την εποχή εκείνη δεν ήταν πολλά. Δεν ήταν πολλά. Normal. Είναι σαν ακόμη σήμερα 300. Δεν προλάβαμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Δύο live είχαμε παίξει. Μετά πήγα από στρατό. Πόσα live είχαμε κάνει. Από την ώρα βγήκε ο δίσκος, δύο. Είχαμε παίξει ένα. Δίσκο, λέω κι εγώ. Είχαμε παίξει ένα στο Άρντ, θυμάμαι τη Epidemic νομίζω. Το οποίο είναι αυτό που υπάρχει και στο YouTube. Μου αρέσει κανένα δύο κομμάτια. Και τελευταίο live ήταν ένα μήνα πριν πάω στο στρατό. Είχαμε παίξει το Next, το θυμάσαι. Σε ένα φεστιβάλ μεγάλο που ήταν διάφορα. Όχι. Χαμός. 500-600 άτομα εκεί πέρα, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, ρε γάμο. Δεν το θυμάμαι. Εγώ ήταν το λεφτό live τη Λεφάη. Αυτό. Στο οποίο σε εκείνο το live είχα νιώσει, ήταν η μία και μοναδική φορά που νιώσε στη ζωή μου πω είναι να έξω από παντού από κάτω να ξέρουν τα κομμάτια. Ρε, γιατί στο Μαξίμου ήταν ωραία, φίλε. Ναι, αλλά στο Μαξίμου πολύ ωραία. Δεν είχαμε βγάλει το δίσκο. Λέμε τώρα και μετά το δίσκο. Θα είναι μετά το δίσκο. Λεπτομέρειες.
και μου πέρασε. Και είχε γίνει χαμό. Εγώ σα ξέρω εγώ, πιο τσα από κάτω, τη τρελή γινόταν εκείνη την εποχή. Τραγουδούσαν τα κομμάτια, μετά έφυγα στρατό. Και τελείωσε. Και στρατό τότε δεν ήταν 9 μήνες όπως είναι τώρα, ξέρεις. Τώρα λες κάτι, περιμένω και λίγο. Ήταν αυτό, ήταν πολύ ο καιρός. Μετά εντάξει, είχαμε μανούρες και μεταξύ μας. Αυτός έπαιζε με τους Red Mist. Και ο Άγγελ έπαιζε. Ναι. Δεν προλαβαίναμε να κάνουμε άλλα πράγματα εύκολα. Εντάξει. Υπήρχε μια απογοήτευση από μέτρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά live, δεν μπορούσαμε να κάνουμε να είμαστε πιο. Ξέρεις, δηλαδή. Υπάρχει ένα κόσμο να σε ακολουθεί. Ήταν λίγο πιο φτωχά τα πράγματα, υπήρχε πυρηνιακό. Εντάξει, αν δεν σημαίνει αυτό ότι το κουστάραμε αυτό το πράγμα. Είναι το top, ας πούμε. Για μένα τουλάχιστον. Ή για τον Πέτρο να υποθέσω. Και κάπου σε εκείνη την εποχή δεν είναι. Τώρα εκτιμούν πιο πολύ αυτό που είχαμε κάνει τότε. Από ότι τότε. Ναι, δηλαδή, την εποχή που ήταν σύγχρονο, μας θεώρησαν λίγο περίεργους, λίγο διαφορετικούς. Δηλαδή, όχι δεν είχαμε. Είχαμε καλές σχέσεις με όλα τα συγκροτήματα και παίζαμε μαζί. Αλλά ήμασταν λίγο πιο εκτός εμείς. Μας βλέπαν λίγο περίεργα, παιδί, κάποιοι. Αργότερα εκτίμησαν αυτό που κάναμε. Έφυγε άδοξα η φάση, λέγει, εντάξει, λίγο ήμασταν και ανώριμοι, μόνο σαν πιτσιρικάδες. Δεν μπορούσαμε να το κοντρολάρουμε το πράγμα, να το βάλουμε κάτω, να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα για να πούμε ότι πρέπει να γίνει έτσι και έτσι. Ξαναβρήκαμε αργότερα μετά το στρατό το δικό μου, ας πούμε. Το 96 κάναμε μια. Κάναμε συντονό που ήταν στην ουσία η συνέχεια του Ολυμπιακού. Λεγόταν Άκρον Άουτον, παίζαμε ελληνόφωνο ροκ. Αλλά δεν έμοιαζε με το ελληνόφωνο ροκ, φαντάζεστε κάποιο, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Πολύ ενδιαφέρον πάντα για αυτή. Απλά με αυτό το group δεν κάναμε ποτέ. Παίξαμε πάρα πολλέ δουλειέ. Α πούμε. Που θα έπρεπε να είχαμε κάνει, αλλά πάλι υπήρχαν τριβέ μεταξύ των μελών. Τέλο πάντων, πάλι οι ίδιοι μα, δηλαδή, ούτε σε ελεφάει, δηλαδή. Απλά κάναμε γι' αυτό. Ναι, ο βασίστα ήταν άλλο, ο Σωτήρη. Και ήταν άλλο στυλ μουσική, παιδί μου. Ήταν, αλλά στην ουσία ήμασταν οι ίδιοι. Αλλά εντάξει, παίζαμε άλλα πράγματα. Και αυτό πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, παίζαμε, α πούμε, συναυλίε τώρα. Πάρα πολλέ συναυλίε είχαμε πει. Και με λευκή σπορνία, με διάφορα κρίνα. Ναι. Με όλη τη εποχή, α πούμε. Κάναμε τα κρίνα, παίζαμε και σε ελεφάει. Ναι. Ωραία. Ισχύει. Και τέλος πάντων αυτό έγινε μετά. Δεν βγάλαμε ποτέ δίσκο, γιατί δεν θυμάται κανένας αυτή πάντα. Και μετά συνεχίσαμε σε προσωπικές. Ο καθένας δεν έκανε τα δικά του. Ναι. Σε άλλα πράγματα. Εντάξει, λέγαμε να φτιάξουμε το group κάποια στιγμή, να παίξουμε πάλι. Υπήρχαν ενδιασμοί, δεν υπήρχαν μουσικοί. Έτσι, χρειαζόμαστε να βασίστε και να γράμμα. Γιατί ο προηγούμενος γράμμα δεν μπορούσε να παίξει, ας πούμε. Λόγους υγείας στην ουσία. Προσπαθούσαμε τον Πέτρο, είχαμε κάνει μερικές προβούλες μόνοι μας κτλ. Αλλά χωρίς κάποιους άλλους δεν μπορούσαμε. Βρήκαμε τα παιδιά. Η αφορμή μεγάλη ήταν ότι ο Φλόγα μας έβγαλε ξανά το CD. Οπότε λέμε, φίλε, κάτσε να το υποστηρίξουμε λίγο. Έτσι, για ένα live, παιδί μου, που λέει ο λόγος. Και το παλέψαμε λίγο, αλλά το παλέψαμε πολύ. Και εντάξει, δεν είναι για ένα live μόνο. We'll be right back.
συνεργασία με τα παιδιά προέκυψε το Νοέμβρη του 2017, όπου είδα στο Facebook ένα post του Πέτρου του Μιχόπουλου, που έψαχνε κάποια μέλη για να παίξει μουσική, και γνωρίζοντας ήδη τους Ελεφάις, επικοινώνησα μαζί του. Είχε σκοπό αρχικά να κάνει μια blues μπάντα, αλλά στην πορεία μιλήσαμε περισσότερο για τους Ελεφάις, επειδή κυρίως εγώ είχα κινηθεί στο metal χώρο, και έτσι αποφασίσαμε να βρεθούμε από κοντά. Με ρώτησε αν είχα υπόψη μου κάποιο drummer, και με το Βαγγέλη το Βαφία παίζαμε ήδη στους Necromancy, οπότε τα πράγματα πλέον ήταν πολύ λογικό να εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν. Ναι, αυτό είναι μια τυχαία κουβέντα στο Facebook, ρε παιδί μου, και του λέω σαν να σε διέφερα σε ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, επανασύνδεση στις μπάντες να παίξουν, που λέει με τα μπούνια, ας πούμε, εννοείται. Του λέω, ξέρεις κανένα ντράμερ, λέει το Βαγγέλη, λέει, παίζουν μαζί στους Necromancy. Οπότε ήρθαν πακέτο τα παιδιά, ας πούμε, γνωριζόταν αυτοί είναι φίλοι και παίζανε. Και έτσι έκατσε. Δηλαδή, απλά βρεθήκαμε μια μέρα, εκεί που δουλεύει ο Μίλος στο μαγαζί, τα πάμε, τα βρήκαμε και ξεκίνησαμε να παίζουμε. Δεν δουλεύω, δημιουργώ. Έτσι. Εντάξει. Ήταν να κάτσει τώρα, ρε παιδί, το πράγμα. Εγώ δεν ξέρω να το εξηγήσω αλλιώ. Δηλαδή, δεν. Ναι, παίζει και αυτό. Ήταν, έκασαν τα πράγματα, ας πούμε. Τι σημαίνει. Εμείς χρόνια το λέγαμε τώρα. Τουλάχιστον εγώ πάντα είχα αποθυμμένο το συγκρότημα αυτό. Γιατί είχε διαλυθεί πάρα πολύ άδοξα. Πάνω που ξεκίναγε να γίνει κάτι, ας πούμε, είχε μείνει στη μέση όλο αυτό το σκηνικό. Το είχα στο μυαλό μου και ακόμα σου λέω ότι το ξεχνούσαμε εμείς, μας το θυμίζει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι ενοχλητικό να σου λέει κάποιος τι γκρουπ αυτό, μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι, έχω το δίσκο κτλ. Και εσύ να λες, ωραία. Και εγώ τον έχω. Δεν τον έχω, πριν το βγάλει αυτό το καρδούτσι, τα καλώ σύνολα. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ είχα να ζήσω τέτοια συνέπεια, τέτοια κάβλα, ρε παιδί μου, και διάθεση. Ναι, δεν θα το δείξει για την ένσυχη. Μας κόψουνε. Είχα να το ζήσω γενικώς πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολύ καλή διάθεση. Είναι πολύ καλό αυτά τα δύο παιδιά που έχουμε βρει. Ο Μάνος ήταν και ο παδός της μπάντας, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, γουστάρει πάρα πολύ που παίζει μαζί μας, παιδί μου. Και ο Βαγγέλης, φυσικά. Έχουν δέσει και ήταν σαν να ήμασταν πάντα μαζί. Προσωπικά ήθελα να πω μια επανασύνδεση των Σελεφάις. Θεωρούσα πάντα σαν οπαδός της μπάντας ότι ήταν μια αδικοχαμένη μπάντα από τα 90's, και χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία με κάποιο τρόπο να το ανακοινήσω αυτό, κυρίως μέσα από τις συζητήσεις που αρχικά είχαμε με τον Πέτρο. Τώρα, ναι, δεν φανταζόμουν κι εγώ, αν με ρωτήσεις πριν από μήνες, ας πούμε, δεν θα σου έλεγα ότι προβλέπω να παίξω στους Ελεφάις. Ωστόσο, χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε, είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Γιατί συμπεριμένεις να προχωρήσεις τόσο? Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε και το υλικό έτρεξε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, βέβαια, στηρίχθηκε στην προσωπική προσπάθεια του καθενός μας, γιατί όλοι δουλεύουμε τα κομμάτια μόνοι μας, αλλά και μεταξύ μας, και αυτό φέρνει ένα δέσιμο. Κοίταξε, εμείς πάντα θέλαμε, ρε παιδί μου, αυτό που θέλαμε πάντα είναι να, όσο γίνεται, να μην μοιάζουμε με κανέναν. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, το συγκρότημα. Δηλαδή, κοιτούσαμε να έχουμε πάντα πώς θα έχουμε κάποιο, ένα προσωπικό στοιχείο. Υπ' αυτή την έννοια, πήγαμε να κάνουμε αυτό το δίσκο με τον τρόπο μας, όπως νομίζαμε εμείς καλύτερα. Άπειροι ήμασταν, ούτε budget είχαμε. Κάναμε μεγάλο μπάτσι να κάνουμε, ας πούμε, την παραγωγάρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ναι, με δυσκολία εκείνη την εποχή πολύ. Πάρα πολύ. Αναλογική υπογράφηση τώρα, ούτε edit είχε ούτε τίποτα, έτσι. Έκανες λάθος όλα από την αρχή. Έχει και λάθη μέσα, ξέρω, έχει ό,τι θέση έχει, ας πούμε. Αλλά. Αυτή είναι η γοητεία του, κύριε. Προφανώς και είναι και η γοητεία του αυτό. Αλλά τότε δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα συζητάμε για αυτό το δίσκο μετά από 25 χρόνια, ας πούμε.
Δεν το ξέραμε. Δηλαδή, απλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχε κάτι αυτός ο δίσκος. Στα τέλη των 80's και στις αρχές των 90's ήταν μια σκηνή ουσιαστικά στα γενοφάσκια της. Και οι πιο πολλές μπάντες ίσως δεν είχαν και άλλη επιλογή. Έπρεπε να δημιουργήσουν ένα προσωπικό ήχο με κάποιο τρόπο. Βασισμένοι σαφώς σε σχήματα παλιότερα, σε αναφορές που οπωσδήποτε είχαν. Ωστόσο, προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα συγκεκριμένο ήχο δικό τους η κάθε μπάντα. Και βέβαια υπήρχε και μία έμπνευση που ίσως σήμερα υπάρχει αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή σήμερα βλέπω καλύτερους μουσικούς προσωπικά, αλλά οι συνθέσεις μου αφήνουν κάποια ερωτηματικά πολλές φορές. Ενώ παλιότερα με λιγότερα μέσα υπήρχε μεγαλύτερη δημιουργικότητα, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Πες το, είναι ψυχικά απέθαντες, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι κακή αυτό, αλλά είναι έτσι το βλέπω. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα τώρα ή τότε. Κάνε πράγμα, εντάξει, καλύτερα είναι τώρα. Είναι τελείως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Εγώ ξέρω ότι πολύ ωραία είναι. Εξαρτάται από ποια προσκοπία το βλέπεις. Ρε παιδί μου, μπορούν να παίξουν, δηλαδή βλέπω γκρουπ, ας πούμε, που ήμασταν κάποτε, δηλαδή όλοι μαζί εκεί πέρα στα Rock City και τα λοιπά, και έχουν πάει πάρα πολύ καλά, ας πούμε. Παίζουν έξω, κάνουν ωραίες μουσικές, την χάνουν ευρείας αποδοχής. Ισχύει για κάποιους, φυσικά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι πιο εύκολα τεχνικά. Το να κάνεις την πρόβα σου, το να ηχογραφήσεις, το να παίξεις live και ο καλός χώρος, όλα αυτά, ας πούμε. Από την άλλη, ο αγωνισμός είναι τεράστιος πλέον. Αλλά ναι, χάνεσαι στο ίντερνετ μέσα, στο χάος. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά συγκροτήματα πια. Πάντα υπήρχαν πολλά συγκροτήματα, αλλά τώρα ακόμα περισσότερα. Είναι διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τότε τα καλύτερα, ας πούμε. Δεν είμαι της φάσης της νοσταλγίας, ξέρω εγώ. Δεν το έχω. Ότι τότε τα καλύτερα τα πράγματα, ας πούμε, πιο άγνα και μαλακής. Δεν παίζει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εμένα μου άρεσε, αλλά δεν ήταν επιρροή σου, λέω, ως τα προηγούμενα. Εντάξει, το Μάστερ ήταν καλύτερο. Ναι. Καλά, πες τώρα ένα άλμπουμ. Αλλό. Το μιλάω στον Γκάμπερ. Εμένα αυτά μου έχουν επηρεάσει. Season the Albus, λέει. Πήρες τώρα τα δικά μου, ρε φίλε. Αφού λες άλλα, τι θα κάνω εγώ. Λοιπόν, Billy the Remains, σε πουλτούρα. Πόσο έχουμε πει. Από τρία, νομίζω. Έχω βάλει και ένα Κασάτορ. Κασάτορ, ναι, το Extreme Aggression, πώς θα ήταν αυτό. Μπράβο, ναι. Αυτό, ναι, συμφωνώ και εγώ με αυτό. Και θα πω, εγώ θα πω και κάτι που εσύ θα συμφωνήσεις, εγώ όχι.
Possessed Seven Churches. Σα άρεσε. Όχι, μόνο. Το έβαλα και κοιμόμουν, δεν ξέρω γιατί. Με λανούριζε. Πάρα πολύ δημιουργική. Έχουμε βγάλει γενιό κομμάτια, έχουμε μπει στο mood ζηλωτήματος όλοι, ας πούμε. Τα παιδιά έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να μπορέσουν, παιδί μου, να προσαρμοστούν τα δεδομένα, ας πούμε. Και όχι στα καινούργια κομμάτια που ήταν και αυτοί, ας πούμε, συμμετείχαν από την αρχή, που ήταν πιο εύκολο, ας πούμε. Τα προηγούμενα, ακόμα και εμείς είχαμε πρόβλημα τα προηγούμενα. Το να βγάλουμε δηλαδή εκείνο το σημείο, αυτό εκεί δεν θυμόμασταν τι παίζαμε. Πολλά τέτοια. Θες πω, βγήκανε, πολύ όμορφα. Ναι, πολύ δημιουργικά αυτοί οι μήνες και βγάλαμε το παλιό υλικό και είναι εντυπωσιακό ότι πλέον εγώ αισθάνομαι και δεν είχαμε σταματήσει ποτέ. Παίζουμε όλο αυτό το διάστημα και λες και δεν είχαν υπάρξει, δεν έχουν περάσει 24 χρόνια. Και συνάμα βγαίνει και καινούργιο υλικό, αυτό είναι σε full form, ας πούμε, φέρνει συνέχεια πράγματα. Εγώ δεν έχω προλάβει να φέρω ένα ρίφνα, μόνο που φέρνει αυτό. Βγάλετε αυτά που μας φέρει. Έχω κάτι και είναι δύσκολα. Τα τελειώσουμε και μετά χάρτα και εσείς κάτι δεν πρέπει. Ήταν μια εμπειρία ζωής. Και όνειρο ζωής. Καλά, για μένα, γιατί κανονικά ήταν πριν 20 τόσα χρόνια, όταν ξεκινάγαμε και πιο πριν, ήταν να ξεκινήσουμε live με τους νεκρόμαση που είχα παλιά. Αλλά τελικά δεν έκατσε. Ήταν συμπαντικά καταραμένο. Μάλλον αποδείχτηκε. Οπότε με τα παιδιά εδώ πέρα όλοι μαζί και με τον Μάνο φυσικά που ήμασταν χρόνια πριν με τον κουρπάκι έγινε αυτό που θέλαμε. Η πρώτη επαφή ήταν δύσκολη και για εμάς και για το κοινό. Όπως αποδείχθηκε, πιστεύω ότι ήταν αρκετά όμορφο. Δηλαδή, είχαμε την ένταση που θέλαμε, πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα, εντάξει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάλαβε κάποιος τίποτα, ας πούμε, όπως ρώτησα και εσένα, πολύ σαφή. Και θα βελτιωθούμε πάρα πολύ. Οπότε, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο. Πέρα από το τεχνικό επίπεδο, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καυλωμένοι, ρε παιδί μου. Και υπήρχε καλό feedback. Καλά κάνω στο YouTube, θα μην ένσχεις. Δεν μας λογοκρίνει ο Gmail. Τέλος πάντων, και όχι, ήταν πολύ ωραία, αλλά εγώ για μένα ήταν ρε παιδί μου, το ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Τη φαντασιωνόμουν μόνος μου, ξέρω. Εντάξει, πάντα θα μπορούσα και καλύτερα φυσικά, αλλά το απολαύσαμε, εγώ το απόλαυσα προσωπικά στο full, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πάμε παρακάτω τώρα, έτσι. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που κάποιοι από κάτω ξέραν τους στίχους. Και υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι ξέραν όλους τους στίχους. Όχι μόνο του δίσκου,
κομμάτι από τον demo. Και έπρεπε να τα θυμάμαι όλα καλά. Εδώ ξέραν, ξέραν το Dumped κάποιοι, που υπάρχει μόνο σε ένα άθλο ήχο από το YouTube. Ναι, ναι. Και αυτό το κομμάτι αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει, ας πούμε. Υπάρχει μόνο... Και ο άλλος ήρθε τον Dumped από κάτω, ας πούμε, και πήγαινε με το ρυθμό, ξέρω. Σπουδαία εμπειρία, παίζοντα κομμάτια που μάθηκα στην εφηβεία μου, όπως το Where is the Heaven. Υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο και ήταν πολύ θετικό μήνυμα ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση και για το νέο υλικό. Γιατί στο live παίχτηκαν και τρία νέα κομμάτια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, ήταν μια όθηση επιπλέον. Ένα σκούσμα προσωπικότητα, δηλαδή. Όνειρο. Σελεφάεις, φίλε. Αυτή είναι η φράση. Αυτό. Σελεφάεις, πετούνια, σπίγγι. Είναι αυτό από πίσω. Για μένα είναι αυτό. Σελεφάεις είναι πάντα σελεφάεις, δεν αλλάζει τίποτα.